Στα μαντάτα λοιπόν στο πεδίο της οικονομίας, το είδατε στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαραβελίδη. Για μία ακόμη μέρα δεν είναι καλά. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Καλησπέριζω τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τα λέγαμε και την ώρα που έπαιζε το βίντεο. Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι καλό το σήμερα, αλλά προβλέπετε χειρότερο το αύριο, Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε, εγώ μπροστά μου έχω δύο χαρτιά. Το ένα χαρτί έχει την ακρίβεια στην ενέργεια, το άλλο έχει την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Όποιο και να πιάσει, καίει και δεν καίει για τώρα και για του επόμενου μήνε. Λοιπόν, υπάρχει μια απλή πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την επιβεβαίωση όσων περιμέναμε ότι θα είναι μεγαλύτερο ο πληθωρισμό από την Ελληνική Στατιστική Αρχή από ό,τι ήταν από την Eurostat. Είναι στο 12,1%. Η ακρίβεια, ο μέσο όρο ακρίβεια στι τιμέ είναι 12,6%. Ναι. Ξέρει πόσο ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό? 0,4%. Ξέρει πόσε φορέ το 0,4 χωράει στο 12,6 που έχουμε σήμερα? 31,5. Είναι 31,5 φορέ παραπάνω η επιτάχυνση τη ακρίβεια. Λοιπόν, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όλοι περιμένουν τώρα, εντάξει, πότε θα ξαναγυρίσουμε, θα φτηνίνει η βενζίνη, θα φτηνίνει το ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε στη βενζίνη, η στασιμότητα και τα 1-2 λεπτά που κόβονται που και που, είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε. Εάν προχωρήσει η όξυνση με τη Ρωσία και τη Δύση, εάν έχουμε αυτό το σενάριο του νέου πλαφών, εάν δούμε οτιδήποτε χειρότερο από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Θα αρχίσει να ανεβαίνει και μάλιστα πολύ. Υπάρχουν τρεις έρευνες. Η μία την είχαμε αναφέρει πριν από μία εβδομάδα, που έλεγε ότι μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο διεθνώς 480 ευρώ δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, είναι τρεις έρευνες τώρα. Πολλαπλασιάζονται οι έρευνες που λένε ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα πάνε πολύ χειρότερα. Αλλά να επιστρέψουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Ναι. Γιατί σήμερα είχαμε κάτι το οποίο είναι θετικό και είναι σπάνιο. Είδαμε να μειώνεται η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Και το είδαμε να μειώνεται σημαντικά, το έχω σημειώσει και όλα για να μην το ξεχάσω, 18% στα 278 ευρώ μεγαβατόρα. Πανάκριβη μετά από τεράστια μείωση. Γιατί όμως είχαμε αυτή τη μείωση? Γιατί πρώτη φορά, αντί να έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο, που είναι πανάκριβο επίσης και πάει προς νέα ρεκόρ στις διεθνείς αγορές, αντί να έχουμε φυσικό αέριο ως το βασικό μας καύσιμο, είχαμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έχω κρατήσει εδώ τα στοιχεία. Για πρώτη φορά έχουμε 31,7% συμμετοχή από ανανεώσιμες πηγές και 25% από φυσικό αέριο. Ο λιγνίτης είναι στο 13%, πάλι πολύ χαμηλά, αλλά πολύ πιο ψηλά από το 5% που ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό. Λοιπόν, έχουμε πολλές δυνατότητες να φτηνίνουν οι τιμές στην ενέργεια, αλλά ο κίνδυνος να αυξηθούν πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα είναι πολύ μεγάλος. Και μέσα σε όλα αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε, γιατί έχουμε την έρευνα από το Ινστιτούτο Πουλατζάς, έχουμε την Έτερον για τα ακίνητα και την αδυναμία των ανθρώπων να πληρώνουν τα ενοίκια τους, έχουμε την έρευνα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, μάλλον το πω πιο σωστά, προστίθεται και μια έρευνα που δείχνει αυτή τη στιγμή ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια όπως είναι τώρα. Και η ακρίβεια, κάθε νέο report, κάθε μήνας που έρχεται, είναι χειρότερη. Και βεβαίως όλα αυτά, το άδειλο μέλλον σε ό,τι αφορά στην οικονομία και την καθημερινότητά μας, ισοδυναμεί ταυτόχρονα και με μια αστάθμητη πολιτική μεταβλητή, έτσι. Ναι, αυτό που σημαίνει, Γιώργο, η χώρα είναι καταστροφή με τον πληθωρισμό εκτός ελέγχου, την ακρίβεια χωρίς προηγούμενο. Είναι μια καταστροφή. Η κοινωνία βρίσκεται στα όρια της απόγνωσης και της εξαθλίωσης, ένα πολύ μεγάλο μέρος συμπολιτών μας. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν θα πω ότι είναι αδιάφορη, θα πω όμως ότι παθητικά παρακολουθεί την κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός, η βασική του έννοια είναι να ωρεοποιεί την πραγματικότητα. Κάποια πράγματα όμως δεν γίνεται να ωρεοποιηθούν. Δεν γίνεται να ωρεοποιηθεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός είναι 3,5 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, οι αιτήσιες μεταβολές σε όλα, στα καύσιμα 45%, στο ρεύμα 70%, στα είδη διατροφής 12,5%. Στη στέγαση επίσης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. 35% πάνω. Και μάλιστα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, γι' αυτό που λέω, η παθητική στάση απέναντι σε ευκαιρίες που δίνονται για να διορθώσουν μια κατάσταση, το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση έχει βάλει για την κοινωνική στέγαση 100 σπίτια για νέα ζευγάρια, 70 στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Ποιες ανάγκες θα καλύψει? Και πρέπει να πούμε επίσης, επειδή είναι σημερινή εξέλιξη σχετικά με το ρεύμα, ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες ο νόμος για τις χρεώσεις. Και το Υπουργείο στέλνει τώρα καινούρια επιστολή στους προμηθευτές, που τους δίνει περιθώριο να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια τον Αύγουστο. Δηλαδή ένα μέτρο που θα δίνει
μια μικρή ανάσα που θα έπρεπε να επισπευθεί και δείχνει την κατεύθυνση. Τους δίνει ένα τράτο μερικές ημέρες στους προμηθευτές. Επίσης, το είδαμε και στο βίντεο, σχετίζεται γιατί είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας της οικονομίας, την αντεργατική εγκύκλιο για χιλιάδες εργαζόμενους στον επισωτισμό και τον τουρισμό. Υπεγράφει η συλλογική σύμβαση και έρχεται τώρα το Υπουργείο με την εγκύκλιο αυτή να την καταργήσει από το παράθυρο για το 40ωρο και το πενθήμερο. Συμβαίνουν όλα αυτά και τα λέω γιατί είπαμε. Είναι κουτάκια που διαμορφώνουν μια πραγματικότητα. Υπάρχει κερδοσκοπία που είναι ανεξέλεγκτη και το ίδιο κράτος κερδοσκοπεί σε βάρος της κοινωνίας. Γιατί έχουμε έσοδα στον προϋπολογισμό αυξημένα που όμως δεν επιστρέφουν πίσω στους πολίτες, τουλάχιστον σε αυτούς που θα είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης και χθες στην συνέντευξή του, 3 χρόνια από την άνοδο στην εξουσία της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει να απορρίπτει και την προσωρινή έστω μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τη μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που δεν λέει κανείς, Γιώργο, ότι αυτά μπορούν να γίνουν για ένα ανεξέλεγκτο χρονικό διάστημα και χωρίς να παίρνουμε προφανώς υπόψη σοβαρά τις δημοσιονομικές αντοχές. Για κάτι τέτοιο μιλάμε. Ναι. Μετρημένα και εκεί που επιτρέπεται. Και κλείνω με μια εκτίμηση, ένα σχόλιο εκτίμηση ότι όσο επιμένει η κυβέρνηση σε μια τέτοια κατάσταση, ζημιά και στον ίδιο τον εαυτό κάνει. Θα φθείρεται όλο περισσότερο και βεβαίως για την κοινωνία, γιατί είμαστε μέρος της κοινωνίας, η κοινωνία θα συνεχίζει να υποφέρει όλο ένα και χειρότερο. Έρχεται ο χειμώνας, όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα βγει. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Κωνσταντίνα Μαραβελίδη, αύριο 10 η ώρα ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα με πολύ πολύ περισσότερες οικονομικές ειδήσεις και τον τύπο φυσικά τον Κυριακάτικο. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.